Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που θεωρούν Αγίους, κάποιους που δεν είναι Άγιοι. Κάποιοι που δεν είναι Άγιοι, τους θεωρούν ως Αγίους. Θα σας πω μερικούς από αυτούς. Παΐσιος Πορφύριος Ιάκωβος Τσαλίκης. Αυτοί οι γέροντες ήταν οικουμενιστές. Εκτός εκκλησίας. Δεν ήταν ορθόδοξοι, ήταν οικουμενιστές με το νέο παπικό ημερολόγιο. Και φυσικά τους αγιοποίησαν οι οικουμενιστές. Ήταν αιρετικοί και είχαν κάνει κακό στους ανθρώπους. Τους κράταγαν στον οικουμενισμό, στο νέο παπικό ημερολόγιο. Είχαν κάνει κακό στους ανθρώπους. Ήταν οικουμενιστές. Δεν ήταν ορθόδοξοι, ήταν αιρετικοί οικουμενιστές. Και από αυτό μόνο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πραγματικοί Άγιοι. Δεν γίνεται να είναι Άγιος ένας αιρετικός, ένας εχθρός του Χριστού. Επίσης, ας αφήσουμε τον οικουμενισμό, οι συγκεκριμένοι κοιμήθηκαν τα τελευταία χρόνια και δεν μαρτύρησαν. Για να γίνει κάποιος Άγιος, εάν δεν μαρτυρήσει, πρέπει να περάσει μία γενιά από τότε που κοιμήθηκε. Δεν έγινε αυτό. Τα τελευταία χρόνια κοιμήθηκαν. Δεν έγινε ανακομιδή λειψάνων, στοιχεία αγιότητος. Ανακομιδή λειψάνων, τα λείψανά τους να ευωδιάζουν και να κάνουν θαύματα. Δεν έγινε αυτό. Έδιναν πλάνες στους ανθρώπους. Ο Παΐσιος είχε φύγει από το Άγιο Όρος τα τελευταία χρόνια. Δεν πρέπει αυτοί που πάνε να μονάσουν στο Άγιο Όρος να φεύγουν μετά. Η Παναγία μας λέει, είχε πει, όσοι έρθουνε στο Άγιο Όρος θα τους θεραπεύω εγώ τις αρρώστιες τους, τις ασθένειες. Είναι προφητευμένο από πραγματικούς Αγίους ότι η ψηφιακή ταυτότητα είναι χάραγμα. Τα έχω πει και σε άλλο βίντεο. Είναι προφητευμένη από τους Αγίους η ψηφιακή ταυτότητα. Ως χάραγμα, σημάδι του Αντίχριστου. Τα έχω πει και σε άλλο βίντεο. Μην θεωρείτε Αγίους τέτοιους. Ήταν οικουμενιστές. Το κυριότερο. Ζει Κύριος ο Θεός το δυνάμεων και θα ζει αιωνίως.